λέει. Δεν μπορώ να το βγάλω. Ρωτήστε λοιπόν πού μπορείτε να απολαύσετε όλα αυτά τα υπέροχα που σας δείχνουμε. Είμαστε στο Εξαρχή, στην πλατεία Εξαρχείων, μαζί με τον Χρήστο και τον Ευάγγελο, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για αυτά. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Εξαρχή. Καλησπέρα και από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάει περισσότερο ο κόσμος όταν έρχεται στο Εξαρχή? Ζητάει κυρίως σαλάτες, τα καλαμάκια μας, τα οποία είναι καθημερινά μαριναρισμένα και φτιαγμένα όλα από εμάς από φρέσκα και αγνά υλικά. Και κάποιες ημερίδες έτσι λίγο διαφορετικές από όλους τους άλλους. Και τα τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, σχεδόν τον τελευταίο χρόνο, ζητάει τα μαγειρευτά μας. Την απόφαση να εισάγεται τα μαγειρευτά στο μενού, ποιος την πήρε? Νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα που η μαμά και η γιαγιά έχει επηρεάσει την ψυχή του καθενός μας. Πρέπει να το κάνεις. Ποια είναι η δική σας πρόταση για κάποιον ο οποίος έρχεται πρώτη φορά στο Εξαρχής? Οι σαλάτες μας είναι πολύ ωραία. Αυτή η σαλάτα αξίζει να δοκιμάσετε. Η σαλάτα της πόλης είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μπιφτέκια γεμιστό με Φιλαδέλφια τυρί. Έχουμε κάποια πράγματα που είναι ωραίες γεύσεις και ωραίες λιπουδιές. Τι ώρες εξυπηρετείτε το κοινό? Είμαστε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ και για εδώ και για το delivery. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ο κόσμος να απολαμβάνει πραγματικά αυτά τα υπέροχα τα οποία έρχομαι εγώ τώρα να απολαύσω. Μπορώ να την κάνω σάντουιτς με πατάτες. Για τον τρόπο με τον οποίο τρώει κάποιο το σουβλάκι. Δεν πρέπει. Ναι. Εγώ, ας πούμε, εγώ βγάζω συνέχεια τις πατάτες από μέσα. Κάνω ένα σκαφί πατάτας. Αυτά από το Εξαρχής. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Θέλω να δείτε λίγο το μέγεθος. Δίπλα στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω αν θες. Άμα φας, τι θα πάω κι εγώ. Ναι, όμως εσύ θα πάω κι εγώ. Πάντως ευχαριστώ που θα φάμε τζατζίκι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαράκι. Εγώ σε ευχαριστώ που υπάρχει.